Η υλοποιηθεί ο προγραμματισμό τη ομάδα, στο κομμάτι των ανανεώσεων, όσο και στο κομμάτι των μετακραφικών, τη εξέβρεση ποδοσφαιριστών για να έρθουν στην Κύπρο για διανόρθωση. Άρα, μένουμε τέλη τη εβδομάδα, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει κάποια ονόματα στην διάθεση του ο πρόεδρο, τα βιογραφικά του θα κάνει για τι τελευταίε επαφέ και θα καταλήξει στον εκλεκτό του. Και είναι λογικό να περιμένει ουσιαστικά και ο προγραμματισμός, γιατί άμα έρθει άτομο ειδικά κατευθυνσμένο για αυτό το θέμα, μπορείς να προτρέξεις σαν διοίκηση και να πεις, κύριε, έχω σου και έτοιμους 8 παίκτες για παράδειγμα. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Είχαμε δει από πέρσι ότι για τα θέματα προγραμματισμού θα αποφασίζουν οι επαΐοντες, και αυτός όταν υπάρχει στην ομάδα τεχνικός διευθυντής δεν μπορεί να είναι άλλος. Σε συνεργασία πάντα με τον προπονητή, με την προπονητική ομάδα, θα δουν πώς θέλουν να κινηθούν ήδη, πώς θέλουν να αγωνίζεται η ομάδα την επόμενη χρονιά, τι ανάγκες έχει και ποιους ποδοσφαιριστές μπορούν να βρουν για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες, πάντα μέσα στα οικονομικά πλαίσια που αντέχει η διοίκηση. Μάλιστα. Τώρα στο κεφάλαιο, Γκονσάλβες, τι γίνεται? Το συγκεκριμένο θέμα για την ώρα το αφήνουμε λίγο να είχε χάσει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και θα τα ξαναπούμε μαζί του από εβδομάδα. Εξήγησαμε και στον κόσμο ότι η διανόρθωση απέκτησε, προχώρησε και απέκτησε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, δεσμευόμενοι ότι θα καταβάλει ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Ένα ποσό το οποίο θα καταβληθεί βέβαια σε δόσεις, με την πρώτη δόση να είναι για το τέλος, για την 30η Ιουνίου και από εκεί και πέρα ακόμα 7. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει πλήρως την ανόρθωση, έχει υπογράψει πολιετές συμβόλαιο με την ανόρθωση και για να μεταπηδήσει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του αλλού, θα πρέπει η ανόρθωση να ικανοποιηθεί οικονομικά και με το παραπάνω. Είναι περιουσιακό στοιχείο ανόρθωσης βασικά. Αν ικανοποιηθείτε, τον παραχωρείτε, αλλά δεν είσαστε και διατεθειμένοι είτε να τον πιέσετε, να τον περιμένετε. Επάπειρο, σωστό. Σίγουρα, όμως αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι ο ποδοσφαιριστής να έρθει στην ανόρθωση, να ενσωματωθεί κανονικά στην ομάδα και να ξεκινήσει την προετοιμασία την 1η Ιουλίου, οπότε θα έρθουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση που γραπτός μας ενημερώσει ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτό το πράγμα ή έρθει 1η Ιουλίου και δεν βρίσκεται στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι θα προχωρούν παράλληλα και οι διαδικασίες για να επιφυλάξουν όλα τα νομίμα μας δικαιώματα και ταυτόχρονα θα ψάξουμε και εμείς και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής για ομάδα να πάει ιδανικός είτε να απολυθεί. Πάντα λέω με την ανόρθωση να ικανοποιείται οικονομικά. Άρα, ζημιωμένη ανόρθωση δεν πρόκειται να βγει είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση. Προτεραιότητα όμως είναι ο ποδοσφαιριστής να έρθει και να κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο αποκτήθηκε. Μάλιστα, και μέχρι την 1η Ιουλίου λογικά θα περιμένετε σχεδόν να ολοκληρωθεί το ρόστερ για να ξεκινήσετε όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, θα θέλαμε να προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τουλάχιστον το ρόστερ, κάποιες προσθήκες που θα πρέπει να γίνουν, προκειμένου να μην υπάρχει πολλή δουλειά στο μεταγραφικό κομμάτι από εκεί και πέρα και να προχωρήσουμε με το μοντάρισμα της ομάδας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να έρθει ο τεχνικός διευθυντής να ενσωματωθεί στην προπονητική ομάδα και να ξεκινήσει. Ζεστή ερχόμενη εβδομάδα, κρυστάλλινο το μήνυμα. Περιμένουμε να έχουμε εκτός συγκλονιστικού απρότσου εκεί τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ, Μαρίνο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε Ομόνια.